Η ιστορία της ελιάς ξεκινάει από πολλές χιλιάδες χρόνια στην περιοχή της Μεσοποταμίας, εκεί που βρέθηκε η πρώτη αγριελιά. Οι Μινωίτες ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά κατάλαβαν ότι το λάδι έχει τρεις εχθρούς, το φως, η θερμοκρασία και το οξυγόνο. Όταν επιλέγουμε ένα λάδι από το ράφι του σούπερ μάρκετ, πρέπει να αποκλείουμε κάποιες επιλογές, όπως το να είναι διαφανές το μπουκάλι. Το μπουκάλι, όπως είπαμε πριν, όταν είναι διαφανές, ακόμα και το φως από το σούπερ μάρκετ, από τις λάμπες, καταφέρει να εισχωρήσει μέσα στο λάδι και αυτό αυτομάτως το κάνει να χάνει από την ποιότητά του και από τα θρεπτικά του συστατικά. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ότι το λάδι πρέπει να είναι φιλτραρισμένο, έστω και ελαφρά, διότι όταν είναι αφιλτράριστο, αυτό που έχει μείνει μέσα είναι κάποια απολύματα από τον καρπό της ελιάς και υγρασία. Πρέπει να φιλτράρεται λοιπόν το λάδι, έστω και ελαφριά, έτσι ώστε να απομακρύνονται αυτά τα υπολείμματα του καρπού της ελιάς και της υγρασίας, γιατί αυτά στην πορεία του χρόνου μπαίνουν μέσα στο λάδι, εισχωρούν μέσα στο λάδι και αυτό ανεβάζει την οξύτητά του. Και όταν η οξύτητα ανεβαίνει, τότε υποβαθμίζεται η ποιότητα. Άρρωστοι, τα λιπαρά ωμέγα-6 επιτίθενται στον ιό με την φλεγμονώδη δράση που έχουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν ωμέγα-3 για να φέρουν αυτή την ισορροπία στον οργανισμό, έτσι ώστε να κατεβάσουν τη φλεγμονή και να έρθουμε σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν θα έχουμε μια εσωτερική επίθεση στο σώμα μας. Όταν δοκιμάζουμε ένα ελαιόλαδο το οποίο έχει έντονη την αίσθηση της πικράδας, αυτό δείχνει ότι είναι πλούσιο σε πολυφενόλες και αυτό βοηθάει τις φλέβες μας να παραμένουν καθαρές, με αποτέλεσμα η καρδιά μας να δουλεύει καλύτερα.